4.400 τηλεφωνήματα. 4.400 τηλεφωνήματα. Δίνουν αρκετά χρήματα δηλαδή, κύριε Λιμπέρη. Δίνουν και αρκετά χρήματα και είναι και πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε. Αντίστοιχα με άλλες χρονιές, θα έλεγα ότι πηγαίνουμε κατά 50 έως και 80% καλύτερα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και ίσως ακουστεί λίγο. Πήρα. Σου στέλνω μια ζωγραφιά. Και εσείς, συγκινηθήκατε. Είμαστε και εμείς κοντά. Λοιπόν, εγώ θα. Ακόμη να ανάψουμε το τέταρτο. Μισό λεπτό για να ακουστείτε. Πόσα θέλουμε, χρειαζόμαστε ακόμη. Θέλουμε ακόμη 36.000 ευρώ για να ανάψουμε το τέταρτο. Δηλαδή. Λοιπόν, Γιάννα Ευαγενά. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι κάτι πολύ συγκινητικό από τα Γιάννενα. Ο Γκόγκος Λουκάς, δεν ξέρω αν θέλει να το πω δημόσια, αλλά εγώ θα το πω, δίνει 30 ευρώ. Λοιπόν, τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου αυτού για τη UNICEF, θα ξαναγυρίσω και στην Άννη τη Βαγιανά. Να κλέψω λίγο από τη συνομιλία της Παναγιώτας της Βλαντή στο τηλέφωνο, ήρθα να ακούσουμε τι λέει. Είμαι ο Δήμαρχος Καβάλας. Να είστε καλά. Από το Βόλο. Από το Βόλο και προσφέρει πόσο χρονών τη. Τι λέει όλα. Ναι, όλα. Να άκουσε, κανονική. Θα τα πει, δεν έχει πρόβλημα. Πόσο λοιπόν χρονών είστε. Σταθοπούλο. 70. Μάλιστα. Και τι έχετε προσφέρει. 600 ευρώ σύνταξη πληρώνει ενίκιο άνθρωπος. Ό,τι δίνει κανένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και τηλεφωνεί για να δώσει κάτι. Και τηλεφωνεί για να δώσει χρήματα με το τηλεφώνημά του. Το κόστος. Πόσο θα δώσει από τον αγαπάμε πάρα πολύ επίσης. Ναι. Χαίρομαι, είμαι και εγώ από Βόλο. Το τηλεφώνημα που έχουμε πάρα πολύ τον κύριο από το Βόλο. Πάρα πολύ. Κύριε Σιμιτζή, τι τηλεφώνημα ήταν αυτό που μόλις κλείσατε? Ήταν η κυρία Σταθοπούλου Μαρία από το Παπάγου. Όταν της παρατήρησα ότι σήμερα όλοι οι Έλληνες δίνουν από το ειστέρημά τους, η κυρία Μαρία μου είπε ότι δεν είναι ούτε καν από το ειστέρημα, κυριολεκτικά καίνε το. 18 χρονών, ένα παιδί κι εσύ, συνειδητοποιείς για ποιο λόγο? Ένα πολύ σημαντικό σκοπό, βέβαια. Δηλαδή, για όλα τα παιδιά του κόσμου, να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Έχεις καταλάβει ότι υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά ανάμεσά μας που δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό την ώρα που εμείς πολύ εύκολα γκρινιάζουμε ότι δεν μας αρέσει αυτό που έχουμε. Ναι, έχουμε συνηθίσει σε ένα άλλο τρόπο ζωής, οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τόσο εύκολα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. Οπότε κάνουμε ένα μεγάλο καλό αυτή τη στιγμή. Αν μπορείς να μιλήσεις και να σε ακούσουν όλοι οι μεγάλοι και να κάνουν αυτό που θέλεις, αυτό που θα τους πεις. Κύριε Λιμπέρη, έχουμε άλλες 20.000 από τον κύριο Μπούμη. Citibank, μπορούμε να ανάψουμε πια το άλλο το κλαδί στο δέντρο. Πώς. Πενταράκη, καλημέρα, καλησπέρα, ευτυχία Πενταράκη. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί τα απαραίτητα ποσά για να ανάψει άλλο ένα κλαδί στο Χριστουγεννιάτικο δάδιο, διότι έχουμε φτάσει στα πόσα. 484 περισσότερο. Είναι από τις ιστορίες αυτές που τι σας λένε, τι και εσείς τι τους λέτε, κύριε Μιχαλακόπουλε, σε αυτήν την περίπτωση. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια... Σε εκατοντάδες τα τηλεφωνήματα ναι, κύριε Αναλυτή. Είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν άνθρωποι που... Ένα ευρώ και ένα λεπτό μόνο. Και αν δουν τις στατιστικές θα καταλάβουν πόσο βοηθάνε ένα παιδάκι από την Αφρική. Να ανάψουμε ένα ακόμη κλαδί στο δέντρο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο ραδιόφωνο του Sky. Καλή δουλειά και σε εσάς. Καλή ακρόαση στους ακροατές σας. Καλή συνέχεια. Και έρχομαι εγώ εδώ να μιλήσουμε με τους επόμενους καλεσμένους μας. Ένα ζωντανό που θα τους επιτρέψει μια κατσίκα ή ένα βόδι να πηγαίνουν σχολείο. 20 ευρώ θα τα κρατήσουν στη ζωή. Ακριβώς. Έτσι. Και τα παιδιά εδώ που δίνουν 20 ευρώ, 10 ευρώ, ξεκινάνε με καλό πάτημα τη ζωή τους. Μακάρι και εμείς να έχουμε τόσο καλό πάτημα στα επόμενα. Μα όλα την περιμένουμε, εντάξει. Εγώ έχω την ευθύνη της συνολικής βοήθειας Ελλάδας. Στο εξωτερικό έχουμε μια στενή συνεργασία με τη UNICEF. Κάνουμε και θα κάνουμε του χρόνου την εκστρατεία για τη συνέχιση εκστρατείας για τα παιδιά που είναι σε αναγκαστική. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω. Η Παναγιώτα Ευλαντή έχει σίγουρα σχόλιο να κάνει και θα έρθω αμέσως μετά. Θα πάω όμως μέχρι το ραδιόφωνο του Flash. Είναι, ξαναλέω, βάλτε βαθιά το χέρι στην τσέπη όσοι έχετε χρήματα, όσοι εκπροσωπείτε εταιρείες μεγάλες. Θες να με βοηθήσεις και εσύ λίγο. Είναι πάρα. Θα σε βοηθήσω. Θα τους πούμε ευθέως, δώστε βρε παιδιά. Δώστε. Και είναι πολύ συγκινητικό γιατί πολλά παιδιά, όπως είπε και ο κύριος πριν, δίνουν. Είναι πολύ καλό που γίνεται η σημερινή μέρα σε γιορτή, αλλά καλό θα είναι να μην. Μόνο τη σημερινή μέρα να θυμόμαστε τα παιδιά. Έτσι. Είναι να πολύ μείνουν... συγκινητικό το σημερινό, αλλά γενικότερα τα παιδιά όλου του κόσμου πρέπει να τα αγαπάμε και να μην ξεχνάμε ότι με τα παιδιά πάμε μπροστά. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η συνάδελφος η Ελεάνα η Τριφίδου είναι επίσης στη σύνδεσή μας και ο Γιώργος ο Λιάγκας, ξεκινάω βεβαίως με τις κυρίες, είναι επίσης στη σύνδεσή μας, κάνουν την εκπομπή τους αυτή την ώρα στο Real FM και είναι σε σύνδεση μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Μας ακούτε?
Ο Γιώργος και η Ελεάνα μας ακούνε? Μέχρι να συνδεθούμε με τον Γιώργο και την Ελεάνα, ας ακούσουμε. Πλασιάσουμε έτσι πρόβλημα εδώ απόψε. Λοιπόν, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Καλά. Πόπι, να είσαι καλά, γεια σου. Καλά, καλή δουλειά. Ξεκούραση. Φιλιά, φιλιά. Και σας τηλεφωνήσατε. Η χαρά δική μας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Για να τα ξαναπούμε. Αλλάζοντας θέμα, στο στούντιό μας τιμουρούσε διευθυντής καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Έλενα, ο κύριος Θωμάς Μακρύς είναι στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Και η συμβουλή των ειδικών είναι να κοιμόμαστε, διότι ο ύπνος είναι ασπίδα για την καρδιά. Σίγουρα, ο ύπνος είναι μια φυσιολογική λειτουργία και υπό προϋποθέσεις προστατεύει τον οργανισμό. Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με το σεισμολογικό εργαστήριο, να καλωσορίσουμε τον σεισμολόγο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μανώλη Σκορδίλη. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Σκορδίλη, και χρόνια σας πολλά. Ανησύχησαν τους κατοίκους της Χαλκιδικής, ιδιαίτερως εκεί στη Σάρτη, κοντά ήταν το επίκεντρο, οι μικροδονήσεις αυτές που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Και θέλω να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας, αν προβληματιστήκατε και αν το παρακολουθείτε. Από το ρολόι της ΝΕΤ να δείχνει 11 και 11 πρώτα λεπτά. Σας θυμίσουμε και το 54160, το νούμερο στο οποίο μπορείτε να κάνετε αποστολή των μηνυμάτων σας, τα κινητά τηλέφωνα. Και ελάτε να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και να καλωσορίσουμε στο στούντιο στην ΕΤΡΙΕ τον κύριο Εμμανουήλ Βλαχογιάννη. Είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, κύριε Βλαχογιάννη. Καλή σας ημέρα. Για να δούμε λίγο μαζί την πρόταση αυτή την οποία έριξε ο κύριος Ψωμιάδης για ανοιχτά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη τη μία Κυριακή, για εκτός που θα ξεκινάνε αμέσως μετά την πρωτοχρονιά. Στη συνέχεια την πήρε πίσω αφού διαφώνησα μαζί του και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Εσάς πώς σας φαίνεται κάτι τέτοιο, πώς θα σας φαινόταν? Νομίζω ότι τον πρώτο. Καλά. Και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο της εκπομπής και πάλι να καλωσορίσουμε τον Σπύρο το Φρεμεντίτη που είναι κοντά μας, ο συνάδελφος δημοσιογράφος. Σπύρο, καλώς ήρθες. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τι προβλέψεις θα γίνουν το 2009? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Για να δούμε τώρα, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΟΑΣΑ, τον κύριο Μάκη Γούναρη. Καλημέρα, κύριε Γούναρη, γεια σας. Καλημέρα. Κύριε Διευθύνων Σύμβουλος, χρόνια πολλά και καλά. Κύριε Χρήστου, καλές γιορτές. Εγώ σας ευχαριστώ και καλό νόμισμα να κερδίσετε. Έτσι και γλυκές γιορτές. Θα την κόψουμε τη Βασιλόπιτα εμείς τώρα νωρίτερα εδώ, να δούμε ποιος θα κερδίσει το νόμισμα. Για να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο από τη Ρίτσα την Καστάνη. Ρίτσα. Λοιπόν, 30 του Δεκέμβρη και ετοιμαζόμενοι την αλλαγή του χρόνου στη Νέα Υόρκη, θα μπορέσει να διαβάσει και τις ευχές. Τώρα, μια διαφορετική είδηση που έχει λίγο πολύ να κάνει όμως και με την αλλαγή του χρόνου. Ο Διεθνής Όραγλου που ήσασταν εδώ κοντά μας σήμερα. Όπως πολύ καλά είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, εμβόλιο για τον καρκίνο δεν υπάρχει. Το πρώτο είναι και το μοναδικό. Αλλάζοντας θέμα, να απαντήσουμε στις δικές σας, τι γίνεται με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο ερευνητής εκπαιδευτικός, ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, είναι στο στούντιό μας στη Μουρούζη. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα από εμένα. Τι καινούργιο έχουμε για τον ΑΣΕΠ τώρα? Κοίτα, πρώτα να πούμε ότι είχαμε ζημιές που προκλήθηκαν πρόσβη. Και δώσε μας το ρεπορτάζ. Να είστε καλά, κύριε Τσαπανίδη. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται σε περιπτώσεις μύθων γύρω από την υγεία μας. Για παράδειγμα, λένε ότι συνοδεύεται από πόνους, φρικτούς πόνους που σε κάνουν και σφαδάζεσαι. Είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι? Καλέσαμε κοντά μας τον κύριο Αδαμίδη. Ο Ρόγερ Πετράκη, καλή σας μέρα. Ξανά στο εξωτερικό δελτίο, στην Ελβετία, μία έγκυος μετανάστη έπεσε θύμα κακοποίησης. Η Ρίτσα θα μας πει περισσότερα. Λοιπόν, έχει προκαλέσει σοκ στην Ελβετία η είδηση πως μία γυναίκα έγκυος έχουμε συναντηθεί ποτέ. Είναι μια. Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει στη Γαλλία και φυσικά κάνει το γύρο του κόσμου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρίτσα Καστάνη. Επιστρέφουμε εδώ στο τραπέζι της εκπομπής. Ο αστρονόμος, το αστεροσκοπείο, κύριος Νίκος Ματσόπουλος, είναι κοντά μας. Καλώς μας ήρθατε. Αυτό το μποτιλιάρι. Με ποια διαδικασία θα πάρουν οι δικαιούχοι το επίδομα θέρμανσης, θα μας πει τώρα ο Θάνος Τσίρος που είναι εδώ, Θάνο. Έχουμε όλοι όσοι ήταν γραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Χρειάζεται υποβολή αίτησης. Με αυτή την αίτηση ενστοποιούμε έναν τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου και. Τη φιλοξενία και τον Προκόπη τον Αγγελόπουλο για το ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ από το πρωί. Μείνετε στην ΕΤΑ, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, εδώ η ενημέρωση συνεχίζεται. Έχει εικόνα και ρεπορτάζ. Εκεί, από εκεί όπου κατέπεσε το αεροσκάφος με τους 41 επιβάτες. Λοιπόν, επρόκειτο για ένα αεροσκάφος. Η Χριστίνα Βδαλά. Ας έρθουμε πίσω στα δικά μας που μοιάζουν κάπως. Έχουμε με ένα μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο. Ξεκίνησε με γκαζάκια έξω από το σπίτι του εισαγγελέα που είναι αρμόδιος για τα θέματα τρομοκρατίας του κ. Παπαγγελόπουλου. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Κακοκαιρία έχουμε και στην Ευρώπη. Ρίτσα Καστάνη, ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από την αίθουσα σύνταξη. Ο χιονιάς επιμένει στην Γαλλία και. Από καιρό που είχε καταγραφεί πτώση στην ανεργία. Περισσότερο το ποσοστό στο Νότιο Αιγαίο, στη Δυτική Μακεδονία, στη Δυτική. Δεν έχουν μπει στην αγορά εργασία γιατί σπουδάζουν με μετατόπιση. Κατά τη διάρκεια τη πορεία, Χριστίνα. Στην
πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της μέχρι το προτζέκτορα της εκπομπής εδώ, τη μεγάλη μας την οθόνη, για να καλωσορίσουμε τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Εμμανουήλ Βλαχογιάννη, που είναι στο στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Προσοχή στα κοτέτσια. Διότι όποιο βλέπει και με τις κότες, έτσι και τα πίτουρα, μπορεί να γίνει και πλούσιος. Για να αλλάξουμε την παλιά ρύση. Καλημέρα, η Αβέρη. Ο Χρήστος Σπυρόπουλο είναι υπεύθυνος του καρναβαλικού εργαστηρίου. Για να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα του Εφραίμ στο καρναβάλι σας, κύριε Σπυρόπουλε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καθαρά Δευτέρα στην Πάτρα, προορισμός που σπέβδουν πάρα πολύ. Καλέσαμε κοντά μας τον ιδιοκτήτη του τουριστικού γραφείου, τον κύριο Σπύρο Γκίνη. Κύριε Γκίνη, τι κίνηση έχουμε για την καθαρά Δευτέρα?